να ασχοληθούμε με κάποια βασικά συμπεράσματα μίας έρευνας που έχει να κάνει με το προφίλ του εφηβικού εθισμού στα social media. Είναι πάρα πολλές φορές που μέσα από την εκπομπή έχουμε ασχοληθεί με αυτό το φαινόμενο, δηλαδή ότι ένας μαθητής, ένας έφηβος σπαταλά πολλές ώρες, αχρίαστες ώρες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους κινδύνους βέβαια που ελοχεύουν μέσα από αυτή την καθημερινή περιήγηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να είναι αρκετή, πολύ και σύνθετη. Θέλω ωστόσο να μπούμε στο κλίμα, Εύη, μέσα από μία κάρτα που έχουμε ετοιμάσει και αμέσως μετά να πάμε και στον καλεσμένο μας. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, το 13% κάνει προβληματική χρήση. Μιλάμε για μία έρευνα η οποία έγινε σε 6.250 μαθητές, ηλικία σέβη. Από 11.5 μέχρι και 15.5. Ακριβώς. Βλέπουμε ότι προβληματική χρήση κάνει το 13% και αν θέλεις να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, το 16% των κοριτσιών και το 9% των αγοριών. Μιλάμε για ευαίσθητες ηλικίες από 5η δημοτικού, εκεί 5η-6η δημοτικού, μέχρι και 1η λυκείου αν δεν κάνω λάθος. Και βέβαια έχουμε και ακόμα μία κάρτα. Έχουμε ακόμα μία κάρτα. Βλέπουμε ότι το 16% των 15χρονων, το 16% των 13χρονων και το 6% των 11χρονων προχωρούν σε αυτή την προβληματική χρήση και σε αυτόν τον εθισμό, έχουν εισχωρήσει στον ανησυχητικό εθισμό στα social media. Θέλω να πάμε, και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μας εδώ στην Κρήτη TV, στην Κρήτη σήμερα, στον κύριο Τάσο Φωτίου, τον διδάκτορα κοινωνικής ιατρικής στο ΕΚΠΑ, στο Καποδιστριακό, και βέβαια κύριος ερευνητής στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας. Κύριε Φωτίου, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι δική μας η χαρά να πω και να αναφέρω ότι τρέχετε μαζί με συναδέλφους σας την πανελλήνια έρευνα για συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία εφήβων μαθητών, η οποία υλοποιείται, διορθώστε με, από το 1998 και κάθε 4 χρόνια πραγματοποιείται από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας. Και έχουμε κάποια συμπεράσματα τώρα τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο σας προβληματίζουν. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο. Κοιτάξτε, ασφαλώς θα πρέπει να μας προβληματίζουν, αλλά θα πρέπει και να μας δίνουν και κάποιες ιδέες για το πού πηγαίνουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά την επικοινωνία των εφήβων στην εποχή που είμαστε και που ακολουθεί. Για τις παλαιότερες γενιές, για τις μεγαλύτερες γενιές, τα συμπτώματα αυτά, η συμπεριφορά αυτή ενδεχομένως να αποτελεί ένα ισχυρό καμπανάκι, αλλά για όσους έχουν ζήσει εκείνες τις εποχές, τις παλιότερες εποχές, και η τηλεόραση ενδεχομένως να ήταν ένα καμπανάκι, η έλευση του υπολογιστή ήταν ένα αντίστοιχο καμπανάκι, το διαδίκτυο ήταν ανησυχητικό φαινόμενο, και τώρα πλέον δεν μιλάμε για τη χρήση του διαδικτύου, γιατί το διαδίκτυο είναι ο αέρας που αναπνέουμε επικοινωνιακά ή και εκπαιδευτικά και διδακτικά και παιδαγωγικά. Πλέον μιλάμε για υπερβολική χρήση του διαδικτύου ή υπερβολική ενασχόληση με τα παιχνίδια, τα βίντεο παιχνίδια. Πλέον δηλαδή, παρατηρήστε, έχουμε φτάσει στο να εξειδικεύουμε τις εξαρτητικές μας συμπεριφορές. Εκεί που κάποτε μιλάγαμε για το διαδίκτυο, πλέον μιλάμε για τα social media. Λοιπόν, δεν μπορούμε να βλέπουμε τους σύγχρονους εφήβους έξω ή αγνοώντας τα social, γιατί μεγάλωσαν σε εποχές και σε ένα πλαίσιο στο οποίο τα social media, δηλαδή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θεωρούνταν ήδη δεδομένα. Έτσι, οι 11χρονοι μεγάλωσαν ήδη σε ένα τέτοιο... Κύριε Φωτίου, πότε χαρακτηρίζουμε μία συμπεριφορά ενός νέου, ενός εφήβου, ηλικίες από 11, 12 μέχρι και τα 15-16, ως μία προβληματική συμπεριφορά στο μέτωπο της ενασχόλησής του, της καθημερινής ενασχόλησής του και συμμετοχής του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Χρειάζεται η συνύπαρξη πολλαπλών ενδείξεων, θα έλεγε κανείς, και μάλιστα συστηματικών ενδείξεων. Δεν είναι μόνο να
θα σας αναφέρω κάποιους τέτοιους δείκτες, νομίζω τους αντιλαμβάνεστε και οι ίδιοι οι ίδιες. Ας πούμε, το παιδί συστηματικά δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτα άλλο πέρα από το πότε θα πιάσει το κινητό του, το κινητό της, για να δει τι ενδεχομένως έχει έρθει ως μήνυμα. Τίνει να παραμελεί άλλες δραστηριότητες. Και αυτό, αν θέλετε, είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα, με την έννοια ότι το σημαντικότερο, η σημαντικότερη, ας το πούμε, συμπεριφορά, η διάσταση της εφηβικής συμπεριφοράς που θα έπρεπε να είναι η μη δομημένη ενασχόληση με πράγματα, είτε έξω στη φύση, είτε και μέσα στο σπίτι, αλλά η μη δομημένη, η μη προγραμματισμένη, δηλαδή όχι το να πάει να παίξει μπάσκετ οργανωμένα με την ομάδα του, αλλά να πρέπει να αυτοσχεδιάσει παίζοντας μπάσκετ, για παράδειγμα, στην αυλή του σπιτιού του. Να μην νιώθουν ικανοποιημένα από την ήδη την ενασχόλησή τους. Να θέλουν, δηλαδή, ολοένα και περισσότερο χρόνο να είναι στο διαδίκτυο. Να εκνευρίζονται και να δυσανασχετούν όταν δεν μπορούν να έχουν το κινητό. Κύριε Φωτίου, να σας κάνω μία ερώτηση. Επειδή τα κοινωνικά δίκτυα έχουν γίνει καλώς ή κακώς μέρος της ζωής, έχουν γίνει κομμάτι και του κάθε ενός ενήλικα. Υπάρχουν σε κάποιες περιπτώσεις γονείς οι οποίοι απογορεύουν διαροπάλου το διαδίκτυο, τα social media στα παιδιά τους μέχρι μια ηλικία. Από μια ηλικία και μετά, εκεί στην εμφηβεία, στα 14-15, θεωρούν ότι τα παιδιά θα κάνουν ορθότερη χρήση, οπότε τους δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν αυτόν τον κόσμο που μέχρι τότε αποτελεί για εκείνους ένα άγνωστο παράθυρο που δεν έχει ανοιχθεί. Τι συμβαίνει αυτή η ορθότερη, βέβαια, χρήση, σε διακόπτω, ζητάω συγγνώμη, Εύη, δεν επιβεβαιώνεται μέσα από τα βασικά συμπεράσματα. Δηλαδή, όσο μεγαλώνει ηλικιακά ένας έφηβος, τόσο περισσότερο είναι η. Μειώνεται. Ακριβώς, η προβληματική του συμπεριφορά. Αυξάνεται η προβληματική του συμπεριφορά. Εύη. Θα ήθελα να ρωτήσω, σε αυτή την περίπτωση, είναι οι γονείς, μάλλον, πώς θα έπρεπε να πράττουν? Θα πρέπει να έχουν μία επίβλεψη? Θα πρέπει να τα απορρίψουν εντελώς από τη ζωή τους? Γιατί βλέπουμε ότι ακόμα και στα social media να μην είναι, ακόμα και η εκπαίδευση τους επιβάλλει να είναι μπροστά από μία οθόνη. Δηλαδή, είναι πολυπαραγωγικό αυτό το ζήτημα. Ασφαλώς. Θα έλεγα ότι είναι παρακινδυνευμένο να υιοθετηθεί μία προσέγγιση όπου αποκόπτει τα παιδιά από ένα μέσο και ένα σύστημα επικοινωνίας το οποίο τα ίδια έχουν επιβάλει μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουν, αν είναι να καταφέρουν κάτι, θα καταφέρουν να ενισχύσουν, ξέρετε, τον φόβο που έχουν οι έφηβοι στο να μείνουν στην απέξω. Οι έφηβοι δεν θέλουν, ποτέ δεν ήθελαν να είναι στην απέξω από την παρέα. Η διαφορά είναι ότι παλιότερα οι επαφές ήταν κυρίως διαζώσεις, ήταν φυσικές, ήταν σε έναν χώρο έξω στην πλατεία, στο σχολείο. Τώρα, ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας και της επαφής είναι ψηφιακή, και ένα παιδί όταν νιώσει ότι αποκόβεται, γιατί λόγω μιας επιλογής του γονιού στο να μην έχει πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα, θα εντείνει αυτό το φόβο και τελικά θα οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα από ό,τι θα ήθελε ο γονιός. Το καλύτερο είναι, προτιμότερο, και αυτό που λέμε πάντα και ίσχυε και χρόνια, ο γονιός πρέπει να είναι κοντά στο παιδί από νωρίς, από πάντα, να το ενδυναμώνει, να το υποστηρίζει και να το ενθαρρύνει να έχει μια θετική προσέγγιση στα social media, και μέσω αυτής της στενής επικοινωνίας με το γονιό να καταφέρνει να περιορίζει τη χρήση τους, να κάνει ορθή χρήση κιόλας, και να κάνει ταυτόχρονα και τις άλλες δραστηριότητες που είναι πολύ σημαντικό για την ψυχοκοινωνική του υγεία. Συμπληρωματικά σε αυτό που λέτε, ο γονέας είναι καλύτερο να γνωρίζει, μάλλον, το παιδί ότι ο γονιός έχει αίσθηση του τι ανεβάζει, πώς το ανεβάζει, ή πρέπει να είναι πιο διακριτική η παρουσία του? Γιατί καταλαβαίνουμε ότι και τα παιδιά σε αυτή την ηλικία διαμορφώνουν το χαρακτήρα τους, θέλουν έτσι να νιώθουν ανεξάρτητα, δεν θέλουν να έχουν την αίσθηση ότι ο γονιός τους παρακολουθεί. Ασφαλώς, είναι έτσι όπως τα λέτε. Η παρουσία του γονιού, όπως και η παρουσία του εκπαιδευτικού, θα πρέπει να είναι διακριτική. Ούτως ή άλλως ο έφηβος αντιδράει αν ο γονιός είναι παραπάνω από όσο περιμένει κοντά του. Η υποστήριξη του γονιού, θα έλεγε κανείς, ότι είναι έμεση. Για παράδειγμα, οι ίδιοι γονείς χρησιμοποιούν κατά κόρον και με μεγάλη συχνότητα και με ένταση
αν όχι τα κοινωνικά δίκτυα, τουλάχιστον είναι πολύ συχνά μέσα στη διάρκεια της ημέρας με το κινητό στο χέρι. Ένας γονιός, αν θέλει να περάσει μια αλλαγή έμεσα, είναι ο ίδιος ή η ίδια να περιορίσει τη χρήση των social media. Αυτό θα έλεγα είναι η βάση για να ξεκινήσει κανείς να επηρεάζει θετικά, να δίνει δηλαδή το παράδειγμα στο παιδί. Σε σχέση με προηγούμενες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, προκύπτουν κοινά χαρακτηριστικά, υπάρχει ένα κοινό πεδίο το οποίο δεν αλλάζει τόσο εύκολα, υπάρχει ένα βασικό συμπέρασμα το οποίο το συναντάμε και στις μέρες μας? Κοιτάξτε, όλα τα συμπτώματα που προαναφέρθηκαν ως κομμάτι της παθολογίας μεταφέρονται μέσα στις τετραετίες, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Όσο περισσότερο γενικευμένη είναι η χρήση, όσο περισσότερο γενικευμένη είναι η χρήση των social media, τόσο πιο πιθανό είναι να εμφανίζονται περιπτώσεις εφήβων που είναι εθισμένα και που θα δυσκολευτούν, ουσιαστικά δεν είναι ότι θα δυσκολευτούν να περιορίσουν την χρήση, όσο το ότι θα στερηθούν από το να κάνουν άλλες δραστηριότητες που είναι σημαντικότατες για την ψυχοκοινωνική τους υγεία και ανάπτυξη. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι συγκριτικά με 4 χρόνια πριν, περισσότεροι έφηβοι στις μέρες μας κάνουν χρήση των social media. Βέβαια, μέσα από αυτή... έχουμε και τον παράγοντα επιδημιολογική κρίση. Η τελευταία τετραετία πέσατε μέσα στην πανδημία. Με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για τις ώρες και για το χρόνο που σπαταλά ένας νέος στα social. Ασφαλώς. Θα περίμενε κανείς ή θα έμενε κανείς στο γεγονός ότι τα περιοριστικά μέτρα και ο αναγκαστικός, ας το πούμε, περιορισμός των εφήβων θα αύξανε, όπως και αύξησε, την ενασχόληση με τα social. Αλλά καλό είναι να σκεφτεί κανείς και πόσο ευεργετική ήταν η δίωδος που είχαν οι έφηβοι μέσα από τα social, ώστε να επικοινωνήσουν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Μάλιστα. Μπορεί να μην είναι μόνο η παρέα τους, αλλά οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Χωρίς τα social δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Άρα την περίοδο του COVID και γενικά των περιοριστικών μέτρων θα πρέπει να τη δούμε ή τη χρήση των social σε αυτές τις περιόδους να το δούμε και κάτι ως ευεργετικό. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φωτίου, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από Κρήτη.